Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παύλος Ελευθεριάδης. Θα διευθύνω αυτή τη συζήτηση, θα τη συντονίσω. Θα ήθελα να πω σε δύο κουβέντες για τις δικές μου ιδιότητες. Η κύρια ιδιότητά μου είμαι πανεπιστημιακός, είμαι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο διδάσκω συνταγματικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχω βέβαια αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήμουν μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση και άλλων εγκεκριμένων συνταγματολόγων και θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι του νομικού κόσμου, ας πούμε, της Ελλάδας, πολύ έντονα. Είμαι όμως και δικηγόρος, δικηγορώ στην Αγγλία σε συνταγματικές υποθέσεις μεταξύ άλλων, οπότε έχω και την εμπειρία της πράξης. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο εφετείο, το Court of Appeal, για την προσβολή του δημοψηφίσματος του 2015 λόγω των παραβιάσεων της εκλογικής νομοθεσίας που έχουν διαπιστωθεί. Ορίστε, το 16, ναι, το 16, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να σας πω, δυστυχώς χάσαμε τη δίκη αυτή και έτσι δεν θα ακυρωθεί το δημοψήφισμα. Έχω και μια τρίτη ιδιότητα που πρέπει να ανακοινώσω στους φίλους μου, ίσως να μην έχουν ακούσει. Είμαι και υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να συνηθίσω αυτόν τον νέο τίτλο, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η νέα μου ιδιότητα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από τις απόψεις μου, αυτός που είμαι. Και θα συνεχίσω να λέω αυτό που έλεγα πάντα. Οπότε θα συνεχίσω να είμαι και ένας άτεκτος συντονιστής της σημερινής μας συζήτησης, χωρίς φόβο και πάθος. Έχουμε πει να έχουμε κάποιες εισαγωγικές τοποθετήσεις πολύ σύντομες, 4-5 λεπτών, και μετά θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας με βάση ορισμένες ερωτήσεις που έχουμε ήδη, ας πούμε, έχουμε ήδη συζητήσει λίγο. Οπότε έχουμε κάπως προετοιμαστεί να τελειώσουμε όσο γίνεται μέσα στο χρονικό όριο, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 7 παρά 5. Οπότε θα ξεκινήσω. Αν με επιτρέπει, από τον κύριο Βουρλούμη, που θα μιλήσει για 3-4 λεπτά. Έχει μια τεράστια εμπειρία στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Ήταν και πρόεδρος του ΟΤΕ, όλοι το ξέρουμε. Τα βιβλία του «Η σημασία της σωστής διακυβέρνησης 2018», «Το ασφαλιστικό με απλά λόγια 2005». Κύριε Βουρλούμη, έχετε το λόγο. Εγώ νομίζω ότι οι οργανωτές του φόρουμ θα έπρεπε μικρόφωνο. Να έχουν ματαιώσει αυτή τη συνάντηση. Μικρόφωνο. Θα έπρεπε να την έχουν ματαιώσει αυτή τη συνάντηση οι οργανωτές του φόρουμ, διότι η τύχη της αναθεώρησης... Μ' ακούτε? Και δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Να κλάψω γιατί χάθηκε μία μοναδική ευκαιρία να αλλάξει προς το καλύτερο ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ή να γελάσω μάλλον με τον εαυτό μου, γιατί προς στιγμήν πίστεψα ότι αυτοί που μας κυβερνάνε θα σεβότανε την περίσταση. Αντίθετα, την εκμεταλλεύτηκαν για να διχάσουν ακόμα περισσότερο τους Έλληνες. Και το έκαναν με τρόπο αδέξιο, που δεν τους βγήκε, αλλά όλοι χαμένοι βγήκαν από αυτή την υπόθεση. Σκέτη άρνηση, σκέτο σύμπλεγμα ανεπάρκειας. Και αντί να κάποιος τα έγραψε καλύτερα από μένα, και θα διαβάσω τι έγραψε ο Κασιμπάτης στην Καθημερινή. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τρία πράγματα για να κρίνουμε και να καταλάβουμε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρότειναν, τι δεν πρότειναν, ή τι πολέμησαν από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, και τέλος πώς το μεθόδευσαν. Αυτά που πρότειναν, όπως απλή αναλογική, δημοψηφίσματα για ψήλου πείδημα και ο τρόπος εκλογής Προέδρου, αν ποτέ εφαρμόζονταν, θα έφεραν όχι απλώς αλλίωση του πολιτεύματος, αλλά κανονική μπαχαλοποίηση. Δεν πρότειναν τίποτε απολύτως για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αντιθέτως, συνειδητά υπονόμευσαν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του μέλλοντος, διατηρώντας την ανώτατη παιδεία υπό ασφυκτικό πολιτικό έλεγχο των κομμάτων της αριστεράς, διότι με αυτό ισοδυναμεί η άρνηση της αναθεώρησης του άρθρου 16. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το Πανεπιστήμιο, το κορυφαίο επίτευγμα της αριστεράς από το 1974 ως σήμερα, ήταν η αλλίωση, η άλωση του σημαντικότερου θεσμού της κοινωνικής ανεξέλιξης, αξιοκρατίας και προόδου σε μία σύγχρονη δημοκρατία, του Πανεπιστημίου. Γιατί να το παραδώσουν τώρα? Και έπειτα
ενέπλεξαν ονομαστικά τον Προκόπη Παυλόπουλο στην κουβέντα με σκοπό να μπερδέψουν μια συζήτηση επί της αρχής πώς εκλέγεται ένας πρόεδρος με μια συζήτηση επί συγκεκριμένης περίπτωσης. Αν μας αρέσει ο σημερινός πρόεδρος, σε αυτές τις φτηνές δεσμεύσεις, μεθοδεύσεις, διακρίνω τις προθέσεις των ανθρώπων που δεν τους αρκεί η εξουσία την οποία παραχωρεί η δημοκρατία. Γι' αυτό και τη φθήρουν συνειδητά και σταδιακά. Αυτά τα είπε, αλλά τα προσυπογράφω. Και τελειώνω λέγοντας ότι εκτός αν στο μεταξύ γίνει καμία επανάσταση, που δεν την ευχόμαστε βέβαια, η επόμενη αναθεώρηση θα γίνει σε 10 χρόνια. Ως τότε έχετε γεια. Τελείωσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον επόμενο μιλητή μας, τον κύριο Στέφανο Μάνο, που είναι γνωστός σε όλους μας. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά. Ήταν βουλευτής επί 30 χρόνια, από το 1977 έως το 2007. Τα πρώτα 17 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, αμέσως μετά ως ανεξάρτητος, εκλεγής ως βουλευτής επικρατείας στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργός Οικονομικών, πρώην Πρόεδρος της Δράσης και πολύ ενεργός πολίτης, αρθρογράφος και σχολιαστής της επικαιρότητας. Κύριε Μάνο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, πρώτα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Βουρλούμη. Και αυτή η αναθεώρηση τζάμπα πάει, δεν έγινε τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Και αυτή η σημερινή συζήτηση δεν έχει απαραίτητος κάποιο νόημα. Για να συγκεντρώσω κάπως την προσοχή σας, φοράω φανταχτερές κάλτσες και μπορείτε να τις κοιτάτε. Ακούστε με τώρα. Έχω ασχοληθεί ως βουλευτής πολλές φορές στο παρελθόν με αναθεωρήσεις του συντάγματος. Τούτη τη φορά δεν είμαι βουλευτής και ήταν η τρίτη φορά που ασχολούμαι. Και κάθε φορά θα έλεγα ματαιοπονούσα, διότι έκανα προτάσεις όταν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και αργότερα ως ανεξάρτητος, οι ίδιες περίπου προτάσεις, κανείς όμως δεν μ' άκουλε. Τούτη τη φορά έκανα κάτι διαφορετικό, που δεν ήμουν βουλευτής. Προσπάθησα να κινητοποιήσω μερικούς φίλους μου συνταγματολόγους και έναν μη συνταγματολόγο. Δύο από αυτούς κάθονται σε αυτή την... εδώ είναι παρατεταγμένοι. Είναι έξι συνολικά. Εκτός από μέναν ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, καθηγητής, που είναι στην άλλη άκρη, ο κύριος Βουρλούμης στην άλλη άκρη, ο κύριος Αλιβιζάτος, ο κύριος Σπυρόπουλος και ο κύριος Κτιστάκης. Ήμασταν έξι άνθρωποι. Αφιερώσαμε έναν ολόκληρο χρόνο, κυριολεκτό, κατά τον οποίο προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε ένα καινούριο σύνταγμα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι το ένα άρθρο ή το άλλο άρθρο. Ολόκληρο σύνταγμα. Δεν έμεινε κανένα άρθρο το οποίο να μην το εξετάσουμε και να μην το μελετήσουμε. Και πρέπει να σας πω ότι όλοι μας έχουμε άλλες εμπειρίες ο καθένας. Προερχόμαστε, αν θέλετε, και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Άλλοι είναι πιο δεξιοί, άλλοι λιγότερο δεξιοί, άλλοι πιο αριστερούτσικοι. Αλλά καταφέραμε αυτοί οι έξι να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και μετά από πολλές συζητήσεις καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο κείμενο. Αυτό το κείμενο μας έκανε τη χάρη η Καθημερινή να το δημοσιεύσει. Υπάρχει αυτό το κείμενο και πρέπει να σας πω ότι είναι το μοναδικό ενιαίο κείμενο συντάγματος που έχει δημοσιευθεί, δεν ξέρω, θα τα ξέρει ο κύριος Γεραπετρίτης, τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες ιδέες για σύνταγμα, αλλά ένα ενιαίο τέτοιο κείμενο δεν έχει ξαναγίνει. Έχει ένα χαρακτηριστικό αυτό το σύνταγμα, το δικό μας. Το βαφτίσαμε ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα. Είναι σύντομο, είναι απλό. Δεν έχει διάφορες περίπλοκες έννοιες όπως αυτό που έχουμε. Δηλαδή, αν συγκρίνεται απλώς λέξεις, νομίζω το σημερινό έχει 25.000 λέξεις, το δικό μας έχει
11.000. Είναι πολύ πιο σύντομο. Είναι πολύ πιο απλό. Και έχει κάτι άλλο ακόμα. Έχει βγάλει από τη μέση, έχουμε σβήσει από το Σύνταγμα, κάθε αναφορά σε διάφορες ειδικές ομάδες, ειδικές ομάδες συμφερόντων. Για παράδειγμα, αυτό αφορά και τον κύριο Γεραπετρίτη, έχουμε σβήσει από το Σύνταγμα τη λέξη καθηγητής. Καθηγητές στο Σύνταγμά μας δεν υπάρχουν. Ενώ στο υφιστάμενο η λέξη καθηγητής απαντά πολλές φορές. Γιατί απαντά? Για να τους απονείμει είτε προνόμια, είτε δυνατότητες ή οτιδήποτε άλλο. Στο Σύνταγμά μας, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για συμβολογράφους, για υποθηκοφύλακες και διάφορες άλλες τέτοιες ομάδες. Όλα αυτά φύγαν. Δηλαδή, όλα τα συμφέροντα φύγαν από τη μέση. Έχουμε ένα πάρα πολύ σύντομο, λιτό άρθρο για την παιδεία. Πάρα πολύ απλό και κατά τη γνώμη μου τόσο προφανώς σωστό, ώστε θα ήταν, είναι δύσκολο να, οποιοσδήποτε άνθρωπος που είναι τίμιος με τον εαυτό του να υποστηρίξει οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτά τα έχω φέρει μαζί μου απλώς για να σας τα δείξω ως εικόνα. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Μπορείτε, όποιος θέλει, μπορεί να το κατεβάσει. Υπάρχει στο site της Καθημερινής, άμα πείτε ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα, μπορείτε να το κατεβάσει. Τώρα, γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Αυτό δημοσιεύτηκε το 2016. Θα μπορούσε αυτό το Σύνταγμα να είναι η βάση πάνω στην οποία τα κόμματα θα κάνουν τη συζήτηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Να κάτσουν επί τη βάση ενός ολοκληρωμένου πονήματος να διαμορφώσουν γνώμη. Τίποτα από αυτά. Τα παρατήσανε και αρχίσαν να πετάνε διάφορες ιδέες που δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, πολλές φορές το ένα πράγμα αντικρούει το άλλο. Υπόθηκε πολλές φορές για την ασυνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα με το άρθρο 3 του Συντάγματος που αφορά την Εκκλησία. Που από τη μία κάτι λέγανε το τι θέλουν να κάνουν με την Εκκλησία, από την άλλη μεριά διατηρούν στο άρθρο 16 ορισμένες παραγράφους που είναι τελείως αντιφατικές με τη θέση τους για την Εκκλησία, διότι δεν θέλουν να αλλάξουν το άρθρο 16, διατηρούν τις αντιφάσεις. Θέλω να πω, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κάνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, και αυτό αφορά εσάς όλους, είναι ότι κανείς από εσάς, η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, ο τύπος, κανείς δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πολεμήσει για αυτό το πράγμα. Αυτό που κάναμε εμείς οι έξι, που καθίσαμε και δουλεύαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, όχι ένα καλοκαίρι, περισσότερο, 9 μήνες για να φτιάξουμε αυτό το κείμενο, αυτό το άρθρο, δεν έκανε κανείς άλλος τον κόπο να ασχοληθεί. Κανείς δεν θεώρησε ότι τον αφορά το Σύνταγμα. Ενώ σας βεβαιώνω ότι η ζωή σας διαμορφώνεται από το Σύνταγμα. Δείξατε ως λαός, δείξαμε συνολικά αδιαφορία και απάθεια. Και ενδεχομένως γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και να συμπληρώσω τώρα και θα κλείσουμε, συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αλλά έτσι εγώ είμαι ως παλαιός υποψήφιος, είμαι φλίερος. Θα γίνετε κι εσείς με τον χρόνο. Σε αυτή την συγκυρία τώρα, κάναμε κάτι ακόμα παραπάνω. Τόσο ο κύριος Βουρλούμης, όσο και εγώ, κάναμε μικρές ταινίες στο YouTube. Ο καθένας, για να προβάλλουμε ένα άρθρο. Ο κύριος Βουρλούμης μίλησε εκτενώς για το άρθρο 110. Το άρθρο 110 είναι εκείνο που ορίζει πώς αλλάζει το Σύνταγμα. Αυτό που είπε, ότι τώρα αν δεν γίνει αναθεώρηση, δηλαδή πάμε και κάνουμε κάτι της, ή μια ψευτοαναθεώρηση, δεν θα μπορούμε για 10 χρόνια να πειράξουμε το Σύνταγμα. Το οποίο είναι παλαβό. Δηλαδή είναι παλαβό να μην μπορείς να αλλάξεις κάτι που θεωρείς ότι είναι λάθος. Και αυτό ορίζεται στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Και είπαμε ότι τουλάχιστον να αλλάξουμε αυτό το άρθρο που παρεμποδίζει οποιαδήποτε αλλαγή. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι ίδιο σοβαρών συνταγμάτων. Επεσήμανε ο Βουρλούμης ότι στη Γερμανία μετά το 49 που φτιάξαν το καινούριο του Σύνταγμα έχει αλλάξει το Σύνταγμά τους 70 φορές. Οι Γερμανοί που υποτίθεται είναι η χώρα της σταθερότητας. Εμείς
δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε για 10 χρόνια, μολονότι αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος. 100 διατάξεις είναι λάθος. Λοιπόν, αυτό ήταν, το είπαμε, κάναμε ταινία, την προβάλαμε. Την είδαν αυτές τις ταινίες, εγώ μίλησα για το άρθρο 16. Τη ταινία αυτή που φτιάξαμε, την είδανε 500.000 άνθρωποι. Πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν κούνησε τίποτα. Δεν μιλώ για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτοί έχουν τις απόψεις τους, αυτές που είναι. Εγώ πρέπει να τελειώνω με αυτό. Έχω την εντύπωση ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν τους φέρουν νομοσχέδιο που ορίζει ότι ένα αντικείμενο πέφτει στο ταβάνι, θα το ψηφίσουν. Να το φανταστείτε λίγο αυτό. Και μετά θα τρέχουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να αποφασίσει κατά πόσον αυτό είναι συνταγματικό ή όχι. Αλλά λέω, δεν κουνήθηκε τίποτα πάλι. Ειδικά για τα τελευταία μετά, νομίζω ο νομικός κόσμος θα διαφωνήσει γι' αυτό. Σίγουρα μεγάλη διαφωνία στα μαντολόγα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σπουρδαλάκη, τον συνάδελφο του Μιχάλη Σπουρδαλάκη, που είναι καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το τελευταίο διάστημα υπηρέτησε ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση και θα τον προσκαλούσα να μας. Δεν μας κάλεσε εμάς όμως. Εμάς που είχαμε συντάξει αυτό το βιβλίο, δεν μας καλέσατε. Η ευκαιρία σας, κύριε Σπουρδαλάκη, να απαντήσετε στην ερώτηση. Λοιπόν, σε μένα. Ακούγομαι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σε μένα πέφτει η ευθύνη στα επόμενα 5 λεπτά να ανατρέψω κατά κάποιο τρόπο την απεσιοδοξία. Την απεσιοδοξία και αν μου επιτρέπετε λίγο σκληρά το μηδενισμό σχετικά με τη διαδικασία. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από το σχόλιο του κύριου Μάνου με όλο το σεβασμό. Εμείς καλέσαμε στην Επιτροπή κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Και εμείς προσπαθήσαμε με τη συνεργασία, επειδή δεν είχαμε πόρους, να οργανώσουμε διαβουλεύσεις ανοιχτές, μιας ή δύο ημερών, σε όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειών. Και επίσης, πολλοί συλλογικοί φορείς ήλθαν σε μας, που είτε τους είχαμε ξεχάσει, είτε δεν είχαμε και το χρόνο να ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία κτλ. Και εκεί έγινε διάλογος. Αυτό το καινοτόμο σύνταγμα, η πρόταση που πράγματι επισήμως άνοιξε τη συζήτηση το 2016, είναι ανιρτημένο στο site του διαλόγου. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Και κάθε κριτική που άκουσε η Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτής της Επιτροπής ή για το timing της αναθεώρησης, όλες οι προτάσεις, ακόμα και πολεμικές κατά της Επιτροπής, είναι ανερτημένες στο site και νομίζω ότι το site είναι ενεργό ακόμα. Εγώ όμως θέλω πράγματι, όπως είπα, να ρίξω λίγο φως αισιοδοξία στην όλη διαδικασία, εστιάζοντας την ίδια τη διαδικασία, αν μου επιτρέπετε. Για το άρθρο 16, νομίζω, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα μιλήσω μετά, γιατί είναι απολύτως άδικα τα όσα λέγονται για το άρθρο 16 και για τα ελληνικά πανεπιστήμια και οφείλω τουλάχιστον με αυτό το καπέλο του πανεπιστημιακού να υπερασπίσω την εξαιρετική ποιότητα κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία βρίσκονται στα 2-3% όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του κόσμου, για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Τουλάχιστον τα 8 πανεπιστήμια, 8 ή 10 πανεπιστήμια από τα 22 της χώρας. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία δημιούργησε επιχειρήματα και πάρα πολλούς μύθους, επιχειρήματα πολεμικής ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις και φάνηκε τώρα και σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ όμως θέλω να πω ότι και θέλω να υπογραμμίσω στα πόσα λεφτά έχω ακόμα. Δύο, δεν μπορώ να πω πέντε σημεία, αλλά θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα και θα τα πω αυθαίρετα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα μύθο ότι δεν υπάρχει μακροσχεδιασμός σε αυτή τη χώρα και άρα και για το Σύνταγμα βιαστήκαμε πάρα πολύ κτλ. Εγώ θα θυμίσω μερικά πράγματα. 2009 ο συνασπισμός, ο κορμός του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σε ένα πολυσέλιδο το πιο ογκώδες πρόγραμμα
κόμματος στην ιστορία του ελληνικού κομματικού συστήματος προτάσεις για συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό έγινε το 2009. Το 2013, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ συγκροτεί επιτροπή υπέρ διά κομματική από πανεπιστημιακούς για τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Παρήγαγε προτάσεις. Το 2016, στη συνέχεια της πρωτοβουλίας για το καινοτόμο Σύνταγμα, στην επέτειο της μεταπολίτευσης, ο κύριος Πρωθυπουργός αναγγέλει ένα πλαίσιο αλλαγών συνταγματικής αναθεώρησης και μερικούς μήνες μετά συγκροτεί την Επιτροπή Διαλόγου. Μια επιτροπή απολύτως καινοτόμο που είχε σκοπό να ενημερώσει για τη συνταγματική αναθεώρηση και να δώσει το βήμα σε κοινωνικούς, επιστημονικούς φορείς, αλλά και πολίτες, με μια πάρα πολύ αυστηρή διαδικασία ηλεκτρονική, αλλά και με πολλές ανοιχτές πρωτοβουλίες διαβούλευσης, να παράξει κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες. Να καταγράψει, αν θέλετε, την κοινωνικά παραγόμενη γνώση, η οποία μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί συνταγματική ύλη και αντικείμενο της αναθεώρησης. Και αυτό το έκανε, κατέγραψε όλα αυτά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι αυτός ο τόμος με ένα CD που έχουν καταγραφεί όλες. Η πρωτοβουλία αυτή λιδωρήθηκε από την αντιπολίτευση ως λαϊκιστική, ενώ διακήρυξε ότι είναι προδιαδικαστική και δεν έχει να κάνει με την τυπική διαδικασία του 110 που αναφέρθηκε και νομιμοποιεί το προφανώς, γιατί ακόμα και το 110 θέλει, υποχρεώνει τη συνταγματική αναθεώρηση, τις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης, να κάνουν τι, να μεσολαβούν εκλογές ανάμεσα στην εντολοδόχο και με την αναθεωρητική βουλή. Άρα το υποκείμενο της δημοκρατίας που είναι ο λαός καλείται σύμφωνα με το 110, σύμφωνα με τον τύπο. Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα προδιαδικαστικά να βάλεις στη συζήτηση και στη διαβούλευση την όλη διαδικασία. Δεν είναι η χώρα μας, και δεν χρειάζεται εδώ να το θυμίσω, δεν έχουμε παιδεία διαβούλευσης, hearings. Δεν έχουμε αυτή την παιδεία ευρύτερη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η εμπειρία, αν θέλετε, το θετικό. Η υψηλή ποιότητα των παρεμβάσεων που έγιναν σε 8 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, και μην πει κανένας ότι οι 8 από τις 13 περιφέρειες της χώρας ήταν υπό τον έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ, που αποδεικνύει τι, ότι και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στον αντίποδα έσπασαν το εμπάργο της αντιπολίτευσης για αυτή την επιτροπή και την παθητική, αν θέλετε, και σιωπηρά αντίδραση σε αυτή την πρωτοβουλία των... Να προχωρήσουμε λίγο, άμα επιτρέπετε. Ναι. Δηλαδή, έγιναν ανοιχτές συζητήσεις, ας πούμε, όπου θα μπορούσατε να καλέσετε ανθρώπους που εκφράζαν διαφορετικές γνώμες σε ένα κοινό... Απολύτως. Ναι. Απολύτως. Αλλά δεν καλέσατε όμως τον κύριο Βουλουμή ή τον κύριο Μάνο. Κοιτάξτε, θεσμικά θα σας πω. Δεν καλέσαμε όμως όλες τις ενώσεις των δικαστών, όλες τις συνταγματικές ενώσεις, την Εκκλησία και στις περιφέρειες οι οποίες έγινε στις πρωτεύουσες των περιφερειών, την ευθύνη, την κατεύθυνση τη δίναμε εμείς ποιους θα θέλαμε, αλλά ποιοι θα εκαλούνται την ευθύνη την είχαν οι περιφέρειες. Σε κάποιες περιφέρειες ήρθαν και εκκλησιαστικοί αντιπρόσωποι, με θέσεις και τα λοιπά. Θέλω να πω... Γιατί... Να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, αν με επιτρέπετε. Mm-hmm. Θα επιστρέψουμε στα θέματα αυτά και ιδίως στο 16. Θα ήθελα να ρωτήσω τους καθηγητές συνταγματικού δικαίου που κάθονται στα δεξιά μου, πρώτα τον κύριο Γραμπεντήτη και μετά τον κύριο Χρυσόγονο. Δεν τελείωσα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε την ευκαιρία, με βέβαια. Γιατί έχει κύριε Ελευθεριάδη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αποκωδικοποιήσουμε τα θετικά αυτής της συμμαχίας, γιατί θα προχωρήσουμε. Δεν χάσαμε πώς ελέγχθη, και εδώ θα διαφωνήσω όχι με τον κύριο Βουλούμη τόσο, αλλά με τον παλιό μου δάσκαλο, τον κύριο Κασιμάτη, ότι χάθηκε η ευκαιρία, ότι καταστραφήκαμε, ότι δεν... Ήταν εξαιρετικό. Ήταν ο δημοσιογράφος.
Α, με συγχωρείτε, εντάξει, τότε μου έκανε εντύπωση ότι, γιατί το είχα χάσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η διαδικασία έδειξε το εξής, ότι από ό,τι φάνηκε και στη διαδικασία, πρώτα απ' όλα οι 18 συναντήσεις που γίνανε στις Επιτροπές της Βουλής, η ποιότητα της ανταλλαγής απόψεων ήταν επίπεδου συνεδρίου πανεπιστημιακού, ότι εκεί που δεν περιμέναμε συνενέσεις υπήρξαν. 4 πολύ σημαντικά άρθρα πήραν πολύ μεγάλη στήριξη για να αναθεωρηθούν και πάρα πολλά άλλα άρθρα θα συζητηθούν στη συνέχεια. Αυτή η διαδικασία, τι εμένα μου δείχνει, ότι πρέπει τα θετικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας να τα αξιοποιήσουμε και από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να διοργανώσουμε, να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες ενημέρωσης, διαβούλευσης κτλ. Και οι πολίτες όταν τους σέβεσαι, έρχονται, δεν άκουσα ένα δεκάρικο από όσους έπαιρναν το λόγο. Όλοι ερχόντουσαν με γραπτά κείμενα. Αυτή τη διαδικασία και αυτή την εμπειρία θέλω να, να καταθέσω εδώ, που ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική. Από τη Ρόδο μέχρι την Κοζάνη, από την Κοζάνη μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης και από το Ηράκλειο Κρήτης μέχρι τη Μυτιλίνη, γίνανε τέτοιες συναντήσεις. Και 5.000 πολίτες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο με πολύ αυστηρά κριτήρια, όχι στυλ Facebook ή Open Gov κτλ, δίνοντας δηλαδή τον κωδικό τους του τάξης, και απάντησαν σε εκτενέστατα ερωτηματολόγια. Okay, σας ευχαριστώ πολύ. Κάναμε 10 λεπτά αντί για 5. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεραπετρίτη πρώτα, την ίδια ερώτηση που θα κάνω και στον κύριο Χρυσόγονο. Το Σύνταγμα έχει ένα συμβολικό ρόλο και πράγματι η αναθεώρηση μπορεί να είναι συμβολικό γεγονός μιας ανανέωσης. Αλλά αρνητικά, το υπάρχον Σύνταγμα εμποδίζει την ανανέωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν διατάξεις που εμποδίζουν, για παράδειγμα, πέρα από το άρθρο 16 που είναι συγκεκριμένο, πράγματα, ας πούμε, για τη διαφθορά, για τη διαφάνεια, για τη δημόσια διοίκηση, για τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν πράγματα στο Σύνταγμα, κατά τη γνώμη σας ως ειδικού καθηγητή συνταγματικού δικαίου, που εμποδίζουν αυτή την ανανέωση? Δεν μπορεί αυτή να γίνει με βάση το υπάρχον Σύνταγμα από τον κοινό νομοθέτη? Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Σε άλλες περιπτώσεις όχι, όπως είναι παραδείγματος χάρη στη δημόσια διοίκηση, η οποία είναι ελεγχόμενη και κρατική. Την περίπτωση της δικαιοσύνης, διότι η κυβέρνηση επιλέγει τους ανώτατους δικαστικούς. Στην περίπτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι δεν διασφαλίζεται αυτονομία. Στην περίπτωση των πανεπιστημίων, διότι δεν διασφαλίζονται το αναγκαίο επίπεδο αυτοδιαχείρισης των δημοσίων πανεπιστημίων. Στην περίπτωση των ανεξαρτήτων αρχών, διότι διορίζονται τα μέλη με υψηλή. Θα σας πω όλες τις διατάξεις, αλλά να σας πω κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής. Θέλω να πω 3 εισαγωγικά πράγματα. Βεβαίως. Να πω κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Να πω το εξής. Πρώτον, το ότι καταφέραμε να συνεννοηθούμε στο πλαίσιο του καινοτόμου συντάγματος είναι από μόνο του ένα θαύμα. Να πω και αυτό. Το ότι παραδείγματος χάρη καταφέραμε να έχουμε στο τέλος ένα ενιαίο κείμενο και να συμφωνήσω εγώ με τον Αλιβιζάτο, οφείλεται πρωτίστως στο ότι πίναμε κάτι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και ότι είχαμε την κυρία Μάνου, η οποία είναι εξαιρετική μαγείρισα. Το δεύτερο είναι να πω ότι εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει fancy κάλτσες για να τραβήξω την προσοχή σας, αλλά τιμώντας την αναθεώρηση φόρεσα μια σκούρα μαύρη γραβάτα. Και να πω το εξής, ότι η διαδικασία με την οποία φτάνουμε στην αναθεώρηση, εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι ήταν μια ποιοτική διαδικασία, ήταν μια διαδικασία η οποία υπέκυψε απολύτως σε πολιτικές σκοπιμότητες. 100%. Είναι απλά πράγματα και ωραία. Ζήτημα πρώτον. Η αναθεώρηση εξαγγέλλεται στο πρώτο ήμιση του 2016. Μετά από 2,5 χρόνια επανεμφανίζεται στο προσκήνιο, ενώ σε 3 μήνες λήγει η Σύνοδος της Βουλής. Βρισκόμαστε δηλαδή στην πραγματικότητα σε μια απόλυτη στενότητα. Έγιναν 18 συνεδριάσεις, είπε ο καθηγητής ο κύριος Σπουρδαλάκης. Είναι αδιανόητο να γίνονται 18 συνεδριάσεις για μια αναθεώρηση του συντάγματος που έχουν προταθεί 60 άρθρα για αναθεώρηση. Είναι εξευτελιστικό. Σε κάθε συνεδρίαση συζητούν το 15 και 20 άρθρα. Έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεδριάσεις. Για να σας δώσω το μείγμα. Στην αναθεώρηση του 2008 που κατέληξε με αναθεώρηση 4 άρθρων, έγιναν 65 συζητήσεις στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Και εμείς έχουμε εδώ 18
και στην Ολομέλεια της Βουλής έγιναν δύο. Δύο συνεδριάσεις έγιναν στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του συντάγματος, αν αυτή είναι καλή διαδικασία. Πάω παρακάτω. Μετά ήρθε, είπε ο κ. Σπουρδαλάκης ότι έγινε καλή δουλειά. Εγώ πραγματικά το διάβασα, είναι σπουδαίος τόμος. Εγώ το δέχομαι ότι είναι ένας σπουδαίος τόμος. Αυτό που δεν ακούσαμε είναι το εξής. Επηρέασε καθόλου αυτός ο τόμος τις προτάσεις τις κυβερνητικές? Διότι εγώ ξέρω ότι ο κ. Κατρούγκαλος το 2016 είχε βγάλει ένα πόνημα με άλλους συναδέλφους και είχε πει ακριβώς αυτά, τα οποία είναι η κυβερνητική πρόταση 2,5 χρόνια μετά. Ποια ήταν λοιπόν η επίδραση της Επιτροπής μετά από 2,5 χρόνια εργασιών, εκτός του ότι έρχεται σε αυτόν τον χρόνο που έρχεται, ποια ήταν η πραγματική επίδραση? Αφήνω το γεγονός ότι η Επιτροπή, κύριε καθηγητά, δεν είχε κάποιον εκπρόσωπο της θεωρίας του συνταγματικού δικαίου. Για να... Δεν λέω ότι ο καθένας δεν μπορεί να έχει άποψη, αλλά να ξέρουμε και ποια είναι τα όρια τα τεχνικά της αναθεώρησης. Διότι ξέρετε, δεν είναι ο καθένας υποχρεωμένος να γνωρίζει τι αναθεωρείται, τι δεν αναθεωρείται. Μετά, επειδή είπαμε ότι ήταν καλή διαδικασία, μετά ξεκινήσαμε το άλλο παραμύθι. Θα πάμε σε συνταγματικό δημοψήφισμα. Αυτό δεν ακούγαμε. Δεν ακούγαμε θα πάμε σε συνταγματικό. Το είπε ο κ. Κατρούγκαλος. Φόρα παρτίδα. Θα πάμε σε συνταγματικό δημοψήφισμα. Πιο αντισυνταγματικό πεθαίνεις. Θα πάμε όμως. Δεν βγήκε. Γιατί δεν βγήκε? Διότι ο κύριος... Κυρία Γεροβασίλη, το είπε μία φορά. Θα μου επιτρέψετε? Βέβαια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευτυχώς απετράπη, γιατί, διότι ατυχώς ίσως για τον ίδιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, σε ανύποπτο χρόνο, είχε πει ότι πρόκειται για πραξικόπημα το να γίνει δημοψήφισμα συνταγματικό. Οπότε δεν θα μπορούσε να περάσει. Όταν τελείωσε το ζήτημα του συνταγματικού δημοψηφίσματος, μετά τι ακούσαμε? Η πρώτη Βουλή δεσμεύει τη δεύτερη. Ξεκινήσαμε. Επειδή η σημερινή Βουλή έχει μία πλειοψηφία και η αυριανή δεν ξέρουμε τι θα έχει, ας μπούμε στη λογική να πούμε ότι σήμερα η σημερινή Βουλή θα καθορίσει την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της επόμενης Βουλής. Δεν έχει καμία σημασία ότι μεσολαβεί ο λαός. Ο λαός δεν έχει λόγο. Το ότι κατά το Σύνταγμα προβλέπεται ότι ο λαός θα κρίνει τις αναθεωρητικές προτάσεις δεν έχει καμία σημασία. Ξεκινήσαμε όμως τη λογική της δέσμευσης. 20 χρόνια εγώ στο Πανεπιστήμιο, μία φορά δεν το έχω διδάξει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το διδάσκαμε ποτέ. Γιατί το θεωρούσαμε αυτονόητο. Η πρώτη προτείνει τις διατάξεις, η δεύτερη αποφάσει. Σήμερα συζητάμε ότι η Βουλή σημερινή θα δεσμεύσει την αναθεωρητική. Αυτό συζητάμε. Εάν όλα αυτά δεν είναι πολιτική υποταγή της συνταγματικής αναθεώρησης, με συγχωρείτε πολύ, αυτό δεν είναι επίπεδο συνταγματικής διαδικασίας. Είναι ευτελισμός της συνταγματικής διαδικασίας. Και να πω και μία κουβέντα για την ουσία. Συμφωνώ προφανώς με ό,τι είπε ο κύριος Μάνος και ο κύριος Βουρλούμης. Δεν έχει σημασία τι αναθεωρείτε, σας λέω εγώ. Δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε χαρούμενοι που τίθενται για αναθεώρηση 5 διατάξεις. 5 είναι. Η ευθύνη υπουργών και βουλευτών, ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών, η εξομοίωση των δικαστών της στρατιωτικής δικαιοσύνης και της κοινή δικαιοσύνης. Με αυτά θα αλλάξει η χώρα. Με αυτά θα αλλάξει η χώρα. Δεν λέω για την απλή αναλογική που προφανώς δεν θα περάσει. Δεν λέω για όλες αυτές τις πομφόλιγες του συντάγματος της ευτυχίας που θα έρθουν όλα και θα τα λύσουν. Το Σύνταγμα θα λύσει τα προβλήματά μας όλα. Λέω όμως ποια είναι η αρνητική σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τι δεν είναι σήμερα που μιλάμε σε αναθεώρηση? Δεν είναι η δημόσια διοίκηση. Όλα πρίμα στη δημόσια διοίκηση. Δεν είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Πετάει η ανώτατη εκπαίδευση. Δεν είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχει καμία σημασία το ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη σήμερα είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Εμείς επιμένουμε εκεί. Η δικαιοσύνη, η κυβερνητική πρόταση αναθεώρησης δεν βρήκε μία λέξη να πει για το ζήτημα της αποτελεσματικής δικαιοσύνης και για το ζήτημα των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη. Μία κουβέντα δεν βρέθηκε να πει. Για το κοινοβούλιο, μία λέξη. Για το γεγονός ότι έχουμε υποταγή του κοινοβουλίου στον πλειοψηφικό κοινοβουλευτισμό και κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση, μία κουβέντα δεν υπόθηκε. Για όλα αυτά που σας είπα, βεβαίως θα έχουμε απλή αναλογική και δημοψηφίσματα. Για όλα αυτά που σας είπα, διαγράψτε την επόμενη δεκαετία. Κατά τα άλλα, είναι μια επιτυχής αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρωβουλευτή, κύριο Κώστα Χρυσόγονο, που είναι αυτή τη στιγμή ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, το 2017, ενώ εκλέγεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωβουλευτής κοντός στο αλμό
δουλειά κάνει τις άλλες και όχι τα αξιώματα. Μένει το καθηγητής. Για να έρθουμε στη σοβαρά. Η αναθεώρηση αυτή θα έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό σε σχέση... Η επικείμενη αναθεώρηση συντάγματος θα έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, του 1986, του 2001 και του 2008, ότι δηλαδή θα διεξαχθεί από βουλές οι οποίες θα έχουν διαφορετικές πλειοψηφίες. Άλλη είναι η πλειοψηφία που έχει η σημερινή Βουλή, άλλη προφανώς, με βάση τουλάχιστον αυτά που μας λένε οι δημοσκοπήσεις, θα είναι η πλειοψηφία που θα έχει η επόμενη Βουλή. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα περιοριστεί σε 6 μόνον διατάξεις, αυτές δηλαδή που συγκέντρωσαν ευρεία συνένεση και τελικώς πάνω από 200 ψήφους βουλευτών κατά τη διαπίστωση της ανάγκης αναθεώρησής τους, διότι τις άλλες, αυτές οι οποίες στην πρώτη ψηφοφορία συγκέντρωσαν κάτω από 180, κατά πάσα πιθανότητα και με βάση τις προδιαγραφόμενες, αν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος, αλλά τις προδιαγραφόμενες, εν πάση περιπτώσει, ισορροπίες και συσχετισμούς δυνάμεων στην επόμενη Βουλή, δεν θα τις δούμε να αναθεωρούνται, δεν θα συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία των 180, ούτε σε εκείνη τη Βουλή, αφού δεν συγκεντρώθηκε και σε αυτήν. Ποιες είναι λοιπόν οι 6 διατάξεις για τις οποίες μιλάμε? Είναι πρώτον το άρθρο 32, η αποσύνδεση δηλαδή της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση της Βουλής. Φρονώ ότι πρόκειται για θετική αλλαγή, τη χρειαζόμασταν, διότι κατά επανάληψη στο παρελθόν η αντιπολίτευση έκανε καταχρηστική εφαρμογή της διατάξεως, προκειμένου να επιτύχει όχι την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ευρύτερης αποδοχής, όπως ήταν η ράτσιο της διάταξης, αλλά τη διάλυση της Βουλής. Άρα λοιπόν είναι ένας εξορθολογισμός και στο μέτρο που έρει έναν παράγοντα κυβερνητικής αστάθειας, μπορεί να έχει και μια επίπτωση θετική στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας στο μέλλον. Δεν θα ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες, δεν νομίζω ότι έχουμε και χρόνο άλλωστε. Η δεύτερη αλλαγή είναι το άρθρο 62, η βουλευτική ασυλία, η οποία προτείνεται να περισταλεί στα όρια της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή. Θετική μεν η πρόταση, στην πραγματικότητα βέβαια το πρόβλημα δεν είναι η συνταγματική διάταξη. Με τα ίδια ουσιαστικά δεδομένα, νομικά δεδομένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τυχαίνει μάλιστα να είμαι εισηγητής ακριβώς για τα θέματα άρσεως ασυλιών στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, που είναι η αρμόδια επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έρει τις ασυλίες περίπου στο 97-98% των περιπτώσεων που του απευθύνονται σχετικά αιτήματα από εθνικές αρχές. Αντιθέτως, η Βουλή των Ελλήνων παλαιότερα μπορεί να βρισκόταν και στον αντίποδα, να προχωρούσε σε άρση σε ένα ποσοστό κάπου μονοψήφιο. Έχω την εντύπωση ότι τώρα η στατιστική είναι περίπου στο 60-70% να έχουμε μη άρση, περίπου στο 30-40% να έχουμε άρση. Λοιπόν, άρα δεν μας φταίνε τα νομικά δεδομένα, μας φταίει το συντεχνιακό πνεύμα το οποίο επικρατεί στη Βουλή των Ελλήνων. Τώρα, αν θα το αλλάξει αυτό η συνταγματική αναθεώρηση, ελπίζω ότι θα το βελτιώσει, αλλά το βασικό πρόβλημα δεν θα έρθει. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν είναι και τίποτα το τρομερό αυτή η αναθεώρηση του άρθρου 62. Θα αναθεωρηθεί το άρθρο 68, έτσι ώστε να δίδεται με κάποια συχνότητα, όχι πολύ μεγάλη, στην αντιπολίτευση η δυνατότητα, με δική της πρωτοβουλία, να καθορίζει και να επιβάλλει ουσιαστικά την συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, στις οποίες βεβαίως εννοείται ότι την πλειοψηφία θα την έχει πάλι το εκάστοτε κυβερνών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων. Θετική και αυτή η αλλαγή, εντάξει, ας μην περιμένουμε όμως κάτι το φοβερό, αποτελεί μια σχετικοποίηση τέλος πάντων του πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού, για τον οποίο μίλησε προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά επίσης είναι δευτερεύον ασφαλώς. Η σημαντικότερη από άποψη απήχηση στην κοινή γνώμη αλλαγή θα είναι η περιστολή της ποινικής προστασίας, να πούμε, ασυδοσίας, να πούμε, των υπουργών και πρώην υπουργών με την αλλαγή του άρθρου 86. Επίσης θετικό, διότι την προστασία την οποία παρέχει σήμερα το ελληνικό σύνταγμα
στους υπουργούς και πρώην υπουργούς, δεν την παρέχει κανένα άλλο ευρωπαϊκό σύνταγμα. Συγκρίσιμες διατάξεις περιείχε μόνο το Αιγυπτιακό σύνταγμα επί εποχής Μουμπάρακ. Δεν ξέρω αν στο μεταξύ το έχουν αλλάξει ή όχι. Άρα ήταν μια διάταξη η οποία έχει αποδειχθεί ιστορικά ανεπιτυχής και είναι πάνδημη, θα έλεγε κανείς, απέτηση η αλλαγή της και ίσως γι' αυτό τελικώς και η επόμενη Βουλή, που πιθανόν να μην θέλει τελικώς να προχωρήσει στην αναθεώρηση για τους δικούς λόγους, προβλέπω ότι μάλλον θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Κλείνοντας, γιατί έχουμε κάτω από 10 λεπτά, μια ερώτηση τεχνική στο τέλος, αν μου επιτρέπετε. Αυτό που λέμε για τα 10 χρόνια, ότι άμα αναθεωρηθεί τώρα θα χάσουμε. Θα το εξηγήσουμε αυτό λίγο για τον κόσμο. Μας ακούει. Λοιπόν, η άλλη διάταξη είναι το άρθρο 96 για τους στρατιωτικούς δικαστές, ουσιαστικά για αύξηση των αποδοχών των στρατιωτικών δικαστών, τριτεύων. Και είναι και το άρθρο 101α που θα διευκολύνει τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Δευτερεύον, θετικό πάντως και αυτό. Συμπερασματικά, αυτά που γίνονται είναι θετικά, δεν απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, που έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να τα λύσει βέβαια στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά δεν απαντούν ούτε στα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα μπορούσε να λύσει η αναθεώρηση. Ποια είναι αυτά, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι πρώτον το να περιοριστούν οι προνομίες της κυβέρνησης κατά την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Να είχαμε αλλαγή δηλαδή του άρθρου 90, θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάρη, να σκεφτούμε το ενδεχόμενο η επιλογή να γίνεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι από την κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε επίσης να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να πρόκειται για πρόεδρο και αντιπρόεδρο και όχι για πρόεδρο και αντιπροέδρους, όπου έχουμε έναν πολλαπλασιασμό των θέσεων αντιπροέδρων με σκοπό τον επηρεασμό των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένας διάβλος επηρεασμού της δικαστικής εξουσίας που πρέπει να κάποια στιγμή να τελειώνουμε με αυτόν. Επίσης, δεν αναθεωρείται το άρθρο 100, δεν αποκτούμε συνταγματικό δικαστήριο, εξακολουθούμε να μένουμε προσκολλημένοι στο απαρχαιωμένο και δυσλειτουργικό μοντέλο του παρεμπίπτοντος και διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, το οποίο οδηγεί και σε εντελώς αντιπαραγωγικά αποτελέσματα στο οικονομικό πεδίο, διότι, παραδείγματος χάρη, βλέπετε τώρα, έχουμε σωρία αποφάσεων ή αποφάσεων των οποίων επίκειται η έκδοση και άλλων που έχουν εκδοθεί για τα αναδρομικά, οι οποίες, αν τελικώς ισχύσουν, θα θέσουν σε τελείως διαφορετική βάση τον όλο οικονομικό προγραμματισμό της κυβέρνησης και της χώρας και δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες αβεβαιότητες επί σειρά ετών? Δεν θα έπρεπε να καθαρίζονται αυτά με μια απόφαση ενός συνταγματικού δικαστηρίου, όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? 23 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν συνταγματικό δικαστήριο, είτε ανώτατο δικαστήριο, είτε ταυτόχρονα και συνταγματικό. Εν πάση περιπτώσει, και βεβαίως είναι και το άρθρο 16, που και εγώ φρονώ ότι θα ήταν όριμος πλέον ο καιρός να το αναθεωρήσουμε, και δεν είναι και πολύ αριστερό το να λες ότι δεν θέλω ανώτατη εκπαίδευση. Στην Κύπρο την ανώτατη εκπαίδευση την προώθησε κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση Χριστόφια το 2008 με 2013. Αυτή δεν ήταν αριστερή. Εν πάση περιπτώσει, για τα 5 και 10 χρόνια, πολύ επιγραμματικά, γιατί λέμε ότι θα καθυστερήσει η επόμενη αναθεώρηση? Θα καθυστερήσει διότι το Σύνταγμα, το άρθρο 110, επιτρέπει να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία αναθεώρησης, δηλαδή να διαπιστωθεί ανάγκη αναθεώρησης από επόμενη Βουλή, μόνο μετά την πάροδο πενταετίας, από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει η αναθεωρητική Βουλή την αναθεώρηση. Άρα, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο και ότι η αναθεωρητική διαδικασία ολοκληρώνεται κάπου τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2020, που είναι το συντομότερο, δεν μπορεί να ξεκινήσει ούτε καν διαπίστωση ανάγκης αναθεώρησης πριν από τον Ιανουάριο του 2025. Μετά να μεσολαβήσουν εκλογές, πότε θα μεσολαβήσουν εκείνες οι εκλογές και πότε θα ολοκληρώσει η μεθεπόμενη Βουλή. Μεθεπόμενη, παραμεθεπόμενη, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας, να πω όμως ότι κατά την άποψή μου αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Το άρθρο 110 είναι η βάση του σκληρού πυρήνα των μη αναθεωρητέων διατάξεων. Δεν πρέπει να το πειράξουμε καθόλου. Διότι αν ξεκινήσουμε να πειράξουμε το 110, την επόμενη φορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε και την προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω το δεύτερο κύκλο της κουβέντας σας πάλι με τον κύριο Βουρλούμη, κάνοντας του την ερώτηση, εφόσον είδαμε τέλος πάντων πώς διαμορφώθηκε η πρόταση, τέλος πάντων πώς πέρασε από τη Βουλή. Η πρότασή σας τώρα είναι να μην προχωρήσει. Δηλαδή, αν εσείς είχατε, ας πούμε, συμβουλεύατε, ας πούμε, το πολιτικό κόσμο, θα λέγατε ας ακυρώσουμε αυτή την αναθεώρηση για να μην χάσουμε τα 5 χρόνια και να ξεκινήσουμε από την αρχή με την επόμενη Βουλή. Αυτή θα ήταν η πρότασή σας? Αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει.
Αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει. Τώρα πλέον ο κύβος έχει ρηφθεί. Δεν ξέρω, μπορεί να σας απαντήσει καλύτερα ο κύριος Γεραπετρίτης. Γιατί η λογική της πρότασης είναι ότι αν απορριφθεί και δεν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση στον επόμενο κύκλο, δεν θα υπάρξουν 5 χρόνια. Σωστά. Όχι, το λέω. Θα υπάρξουν. Θα πολύ γρήγορα τον κύριο Γεραπετρίτη, αν μπορεί να ματαιωθεί η αναθεώρηση. Εάν δεν υπερψηφιστεί κανένα άρθρο από την αναθεώρηση, ουσιαστικά δεν υφίσταται αναθεώρηση και η επόμενη βουλή από αναθεωρητική μπορεί να τραπεί σε προτείνουσα βουλή. Άρα να καλυφθεί το χρονικό κοινό. Μάλιστα. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τεχνικά, εσείς θα προτείνατε να μείνουμε μερικά χρόνια με το ισχύον αντί να χάσουμε τα 5 χρόνια. Θα το προτείνατε αυτό, ή... Απολύτως. Ναι. Απολύτως, γιατί όπως είπαν και άλλοι, αυτή η αναθεώρηση δεν μπήκε καθόλου στην ουσία των προβλημάτων. Ναι. Ήταν μία ψευτοαναθεώρηση. Το μόνο ήταν η εκλογή του Προέδρου. Αυτό είναι το μόνο, αν θέλετε, η μόνη πραγματικά πρόοδος. Για να δούμε εάν τελικά θα γίνει και αυτό. Γιατί εγώ έχω επιφυλάξεις. Επειδή έχουμε γίνει πολύ λίγος χρόνος, θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Μάνο. Για κάτι που άκουσα να λέει ο κύριος Χρυσόγονος για το συνταγματικό δικαστήριο, που είναι μια παλιά πρόταση, η προσωπική μου άποψη, αν μου επιτρέπει να την εκφράσω ως συντονιστή, είναι ότι η παράδοση δική μας με το διάχυτο έλεγχο είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να την αλλάξουμε. Είμαστε από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που ακολούθησαν το δημοκρατικό αμερικανικό παράδειγμα, που ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Εμείς από τα μέσα και στο τέλος του 19ου αιώνα αποκτήσαμε διάχυτο έλεγχο. Αυτό για μένα είναι μια πολύτιμη κατάκτηση, την οποία πρέπει και να κατανοήσουμε. Πώς έγινε έτσι στην Ελλάδα να είμαστε τόσο πιο προχωρημένοι, πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που αναγκάστηκαν μετά τον πόλεμο να φτιάξουν συνταγματικά δικαστήρια, μετά από δικτατορίες και τα σχετικά. Αλλά το λέω επειδή η εμπειρία του στη Βουλή της Επικρατείας είναι αμφισβητούμενη. Υπάρχουν πάρα πολλοί επικριτές. Και πολλοί πιστεύουν ότι ένα συνταγματικό δικαστήριο ενδεχομένως να μην έχει αυτά τα προβλήματα που κάποιοι τέλος πάντων διαπιστώνουν. Από την άποψη τη δική σας, κύριε Μάνο, την υπουργική, την κυβερνητική, την βουλευτική, ποια είναι η άποψή σας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ας πούμε, πρέπει να το αντικαταστήσουμε με συνταγματικό ή δεν χρειάζεται αυτή η αλλαγή? Θα προσπαθήσω να μην σας απαντήσω. Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι αυτή είναι η συνήθις διαδικασία με την οποία γίνεται η συζήτηση. Δεν είναι το θέμα ξεκάρφωτο εάν θα έχουμε συνταγματικό ή όχι συνταγματικό. Το αν θα έχουμε αυτό το δικαστήριο ή κάποιο άλλο δικαστήριο είναι μέρος ενός πλέγματος ρυθμίσεων. Γι' αυτό είχε νόημα αυτή η ολοκληρωμένη προσπάθεια που φτιάξαμε για το καινοτόμο σύνταγμα. Εδώ ανατρέπουμε τα πάντα με τα δικαστήρια μέσα σε αυτή την πρόταση. Και εδώ δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, αλλά διότι δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται. Αλλά υπάρχει μια τελείως διαφορετική δομή στη λειτουργία των δικαστηρίων. Το να σας πω λοιπόν αν θέλω το ανώτατο δικαστήριο, το συνταγματικό δικαστήριο ή όχι, είναι, πώς να σας πω, είναι εκτός θέματος. Θα ήταν λάθος. Εγώ θα σας έλεγα, εφαρμόστε αυτό που σας προτείναμε. Είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε κάτι που μερικώς. Αν κάνουμε τα μισά, πολλές φορές κάνεις αυτό και κλωτσάει κάπου αλλού. Πρέπει να το κάνεις συνολικά. Ίσως ο Γεραπετρίτης να σας τα πει καλύτερα από μένα. Να πω μία παρατήρηση για αυτό που είπε ο κύριος Βορλούμης, διότι αυτό έχει σημασία τώρα για αυτά που γίνονται. Αυτό θα σταθμίσει η Νέα Δημοκρατία, αν υποτεθεί ότι θα κερδίσει τις εκλογές, θα μετρήσει τις δυνάμεις της. Εάν νομίζει ότι μπορεί να εξασφαλίσει την εκλογή Προέδρου, έτσι ώστε να μην φτάσει, έτσι ώστε να μην αναγκαστεί να πάει σε εκλογές και να μπορέσει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, να μην πάει δηλαδή σε εκλογές με απλή αναλογική, δεν έχει λόγο να κάνει τώρα αναθεώρηση. Θα έχει κάθε λόγο να μην την κάνει την αναθεώρηση και να αρχίσει από την αρχή. Αν όμως δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα ματαιώσει την απλή αναλογική, θα το σκεφτεί πολλές φορές. Αυτό, εκεί νομίζω είναι το κριτήριο. Νομίζω πολιτικά αυτό θα ήταν. Δυστυχώς έχουμε μπει σε έναν χορό που θα κάνουμε μια αναθεώρηση την οποία κανονικά δεν θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και τελικά νομίζω απαντήσατε την ερώτηση. Τελικά απαντήσατε νομίζω την ερώτησή μου. Την ερώτηση που απευθύνω σε άλλον όμως. Στον κύριο Σπουρδαλάκη θα ήθελα να μια ερώτηση και δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που υπόθηκαν. Αν πιστεύει ότι με τη διαδικασία τη οποία προείδευσε πράγματι προέκυψαν καινούριε προτάσει, κάτι άλλαξε, γιατί ακούστηκε ότι δεν άλλαξε τίποτα από την αρχική πρόταση όλα, του κ. Κατρούγκαλη. Όλα τα θέματα τα οποία ακούστηκαν εδώ, ότι δεν τα αντιμετώπισαν οι προτάσεις των δύο κομμάτων στη Βουλή, στην τυπική διαδικασία, όλα είχαν με αρκετά μεγάλη τεκμηρίωση και πολύ πλούσιο προβληματισμό εκφραστεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Μία γραμμή για το 110, συμφωνώντας με τον κύριο Χρυσόγωνο. Το 110 πρέπει να παραμείνει. Για πάρα πολλούς λόγους δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα Ουγγαρίας και τα λοιπά, τι γίνεται με τις εύκολες αλλαγές του συντάγματος. Ωστόσο, και αυτή η διαδικασία μας δίνει το εξής. Να προχωρήσουμε με αυτά, αλλά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία επιτροπή αυτή τη φορά από το Κοινοβούλιο, παρακολούθηση του συντάγματος. Το Σύνταγμα είναι ένα πολιτικό κείμενο, αναφέρατε τον κύριο Μάνεση, να το θυμίσω κι εγώ. Ένα κείμενο πολιτικό, είναι μια δράση πολιτική, είναι πολιτικό και είναι ζωντανό πράγμα. Μια επιτροπή που δεν θα περιορίζεται σε νομικούς ή έστω παλαιούς νομικούς, όπως είμαι του λόγου μου, αλλά θα έχει μέσα κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, οικονομολόγους βεβαίως και πρωτίστως αυτούς που ασχολούνται με τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Μικρή επιτροπή που θα παρακολουθεί τις τριβές που παράγει το Σύνταγμα και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, όχι μόνο θα κάνει αυτή τη διαβούλευση που εμείς είμαστε καινοτόμοι, πρωτοπόροι και λίγο πηγαίναμε ψάχνοντας για να την οργανώσουμε και νομίζω κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά θα είναι έτοιμη με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και διαδικασίες οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Γι' αυτό αναφέρθηκα ότι αυτή η διαδικασία, αν θέλουμε να τη δούμε παρά την κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, η όλη διαδικασία μέχρι σήμερα έχει παράξει αποτελέσματα τα οποία είναι εξαιρετικά και πολύ διδακτικά. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος... Μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως, ναι. Το τελευταίο λόγο, γιατί έχουμε γρήγορα σχόλια. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι τόσο ο κύριος Χρυσόγωνος όσο και ο κύριος καθηγητής συγχαίουν το πώς αλλάζει το άρθρο 110, αν είναι εύκολο ή δύσκολο, με τον χρόνο. Δεν είναι ο χρόνος που κάνει κάτι δύσκολο ή εύκολο. Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά να γίνει σε ένα χρόνο. Δεν σημαίνει ότι επειδή περιμένουμε 10 χρόνια αυτό το κάνει δύσκολο. Μπορούμε δηλαδή να αλλάζουμε κάτι με αυξημένες πλειοψηφίες ή με δυσκολίες, αλλά να το κάνουμε γρήγορα. Υπάρχει η παρανόηση και είναι συνήθις παρανόηση στην Ελλάδα ότι αν κάνουμε τα πράγματα με το σιγά-σιγά, αυτό μας διασφαλίζει. Δεν είναι καθόλου, το αντίθετο συμβαίνει. Αυτό είναι η μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, επειδή υπόθηκε από πολλούς ότι υπήρξε ομοφωνία για το άρθρο 86 που αφορά την ποινική δίωξη των υπουργών. Εδώ να με διορθώσεις, κύριε Γιώργο, πού είσαι. Εγώ κατάλαβα ότι συμφώνησαν τα κόμματα, διότι όταν συμφωνούν τα κόμματα πρέπει πάντοτε να είσαστε καχύποπτοι. Συμφώνησαν τα κόμματα, σχεδόν ομόφωνα, ότι η ποινική δίωξη κατά μέρους της κυβέρνησης θα ασκείται εφ' εξής, όπως και τώρα, από τη Βουλή και όχι από τον εισαγγελέα. Καλά το λέω. Για εξήγησέ μας τι σημαίνει αυτό. Διότι αν με αυτό είναι μια τρύπα στο νερό κάναμε. Ναι ή όχι. Ή σχεδόν. Ναι ή όχι. Δεν αλλάζει κατά βάση το όργανο ελέγχου. Δηλαδή μας μπούρδες κάνανε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Λοιπόν, δυστυχώς θα μπορούσαμε να έχουμε μείνει εδώ να συζητάμε με τους εκλεκτούς και προσκεκλημένους πάρα πολύ ώρα. Θα τους ευχαριστήσω όλους. Μη λύνουμε τα προβλήματα της χώρας μόνο με το Σύνταγμα. Δεν το φορτώνουμε όλους παραπάνω. Έτσι. Για τις πολύ σύντομες και πολύ περιεκτικές απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.